Έχει, μπορεί και ο Πρωθυπουργός να πιστεύει ότι τα έχω βρει με τα κανάλια και θέλω να το ρίξω. Άρα. Πιθανόν. Πιθανό. Με πιθανό, αλλά πιθανό. Αν λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει μια εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που του έδωσε τέτοια ευθύνη τους 7 πρώτους μήνες, θα έπρεπε και να τον ακούσει. Τουλάχιστον να τον ακούσει. Αν θυμάμαι καλά. Γιατί είναι και πρόσωπα μέσα. Δεν λίγο πριν τη διάλυση της Βουλής, είχατε συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό απρογραμμάτιστα, νομίζω, στο Κοινοβούλιο και τα είχατε πει μία μισή ωρίτσα κάπου εκεί. Γιατί δεν το τάπατε τότε? Όταν μιλάμε για το μεταναστευτικό, γι' αυτό που λέτε, ήταν μια σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Και μείνατε οι δυο σας κάποια στιγμή. Ναι, και συζητάμε διάφορα πράγματα. Ούτε καν στο μυαλό μου πέρασε να κάτσω να του πω: ξέρεις κάτι, είναι και 5 μέσα στη φυλακή που με κυνηγάνε. Θα μου λέγανε: εντάξει, αφού σε κυνηγάνε, βάλα άλλους 8 από πάνω να σε φυλάνε. Λοιπόν, πάμε στους συμπολίτες μας. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Βαγγελοπούλου.